Στο ψέμα και γενικά θυμώνω δύσκολα επειδή έχω πάψει να περιμένω πολλά πράγματα από τους άλλους. Συγχωρείς? Βεβαίως. Αφού είμαι ο πρώτος που κάνω λάθη. Δεν θα συγχωρέσω. Όταν συγχωρείς, αντιλαμβάνεσαι ότι τα λάθη είναι ανθρώπινα και ανάλογα στο λάθος συνεχίζει τη σχέση την οποιαδήποτε ή όχι. Άρα με το Σάκη μπορεί να τα ξαναβρείτε αυτά που χάσατε. Γιατί χάσαμε πολλά πράγματα, δεν ξέρω. Ρίνη Κολυδά έκανε μία δήλωση και είπε ουσιαστικά ότι είμαι η μόνη γυναίκα που δεν θα πήγαινε με τον Τάνο. Θέλω ο άντρας που θα έχω δίπλα μου να μου γεμίζει τον εγκέφαλο για να μπορώ να ανταποδώσω κι εγώ συναισθηματικά. Δεν ξέρω τι εννοεί να τη γεμίζω τον εγκέφαλο και τα λοιπά, αλλά δεν τη έκανα κάποια πρόταση να πάει μαζί μου. Γιατί γελάς? Γιατί ήταν ωραίο. Μα με συγχωρείτε. Αλλά δεν τη έκανα κάποια πρόταση, οπότε δεν ξέρω γιατί τοποθετείτε. Είναι αντικειμενικά μία όμορφη κοπέλα. Αληθεύει ότι έκανε στη Δαλάκα πρόταση να έρθει στη Σκιάθο. Το πρώτο που τη είπε να έρθει στη Σκιάθο. Διαφήμιση τη Σκιάθο. Δεν μπορούμε να σχολιάζουμε οτιδήποτε γράφεται από οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο. Με άκουσε σε μένα να πω κάτι, δεν θα σχολιάσω κάτι που είπε κάποιο άλλο τώρα ή γράψανε. Το χειρότερο που έχει γραφτεί για σένα και έχει θυμώσει ποιο είναι, Γιώργο? Έχουν γράψει πολλά τώρα. Το χειρότερο. Οι εικασίες για τα προσωπικά μου με ακρότητες και προσβλητικά πράγματα για ανθρώπους που δεν φτάνε σε τίποτα, ούτε τους πέφτει και λόγος το τι κάνει ο καθένας. Όταν υπάρξουν φωτογραφίες και θα σε συναντήσω, θα πρέπει να σε ρωτήσω όσο άσχημο και να